ένα πράγμα, ρε παιδιά, που δεν το χωράει τουλάχιστον το δικό μου το μικρό μυαλό, είναι αυτή η μόδα τα τελευταία χρόνια που έχει γίνει με τα πανηγύρια στα νησιά. Πλέον βλέπουμε μια τεράστια μεταστροφή της νεολαίας και όλη η νεολαία πλημμυρίζει τα πανηγύρια στα νησιά. Όλοι ξαφνικά να πάμε να δούμε ένα πανηγύρι σε ένα νησί. Και λέω, πώς άλλαξαν οι εποχές έτσι. Κάποτε λέμε, θα κατέβουμε Κάβο Παραντίζο, Σούπερ Παραντάις, και ήμασταν έτσι. Και τώρα λέμε να έρθει Αύγουστο να πάμε στο πανηγύρι της Παναγιάς της Κανάλας. Έλεγες παλιά, άντε να πάμε σε κανένα πάρτι, σε κανένα μπιτσόμπαρο, και τώρα λες, άντε να πάμε στην Παναγιά την Παναχωριανή. Πηγαίναμε στα μαγαζιά και λέγαμε κάποτε, βάλε Πρότιτζι, και τώρα λέμε, βάλε Στέλλα Κωνσταντοπούλου. Τυπιόμαστε με Dance with the Devil, και τώρα χτυπιόμαστε με Γιάννη Πάριο. Δεν λέω, ρε παιδί, okay, θα χτυπηθώ με Γιάννη Πάριο, θα χτυπηθώ. Το καταλαβαίνω. Παλιά όμως, εμάς μας έκανε οι γονείς μας, πάμε σε ένα πανηγύρι στην τάδε Παναγιά. Φοβόμασταν, δεν θέλαμε. Για εμάς τα παιδιά ήταν τιμωρία. Νιστάζαμε από τις 9 η ώρα και μας βάζανε στα μάξια μέσα και κοιμόμασταν κλειδωμένα. Έχω περάσει εγώ καλοκαίρια να κοιμάμαι 8 χρονών σε πλαστική καρέκλα και το κλαρίνο να παίζει από πάνω μου σαν ούφο έτσι. Και τώρα βλέπεις πισιρικά να τα κολλάνε 50 ευρώ πάνω σε βιολιστές. Το μόνο λογικό συμπέρασμα που βγάζω ότι είναι τελικά όλα θέμα μόδας. Φαντάζεσαι σε μερικά χρόνια να γίνει το αδιαχώρητο σε μουσεία. Αύριο μεθαύριο θα έρθει η κόρη μου και θα μου πει πω πω μπαμπά, θα αργήσω σήμερα. Έχει event στο λαογραφικό μουσείο της Ήρου. Χαμός.